από την Αγία Γραφή που οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά τα παραρμηνεύουν για να κατηγορήσουν την θεότητα του Χριστού. Καθώς είπα στις προηγούμενες ομιλίες ότι δεν πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, πιστεύουν μόνον στον Πατέρα, για τον Υιόν λένε ότι είναι κτίσμα και για το Άγιο Πνεύμα ενεργός δύναμης. Όχι μόνον δεν πιστεύουν, αλλά προσπαθούν να βρίσκουν χωρία από την Αγία Γραφή, να τα παραμενεύουν για να κατηγορήσουν τη θεότητα του Χριστού και προσπαθούν να συμφωνήσει η Γραφή μαζί τους και όχι αυτή με την Αγία Γραφή. Έτσι θα αναφέρω μερικά χωρία που οι ίδιοι τα παραμενεύουν. Λένε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα που έκτισε ο Θεός, ενώ ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, μας μιλάει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός και πουθενά, απολύτως πουθενά, δεν μας διδάσκει ότι είναι κτίσμα. Οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά λένε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα που έκτισε ο Θεός. Και ποιο χωρίο παραρμηνεύουν, παρακαλώ? Στο τρίτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 14 στίχο, λέγει: «Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψω, τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού». Εδώ το «η αρχή της κτίσεως του Θεού» λένε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα που έκτισε ο Θεός. Αλλά προτού ερμηνεύσουμε τι σημαίνει αυτό το χωρίο, πρέπει να πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Στην Παλιά Διαθήκη, στην Γέννηση, στη Δημιουργία, στο πρώτο κεφάλαιο λέγει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Στο δεύτερο κεφάλαιο Γέννησης, 7 στίχο, για τον άνθρωπο λέγει: «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσεσεν εις το πρόσωπον αυτού και γέντο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Στο 103 ψαλμό, 4 στίχο, για τους αγγέλους λέγει: «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Ενώ για τον ουρανό και για την γη λέγει ότι επίησε, για τον άνθρωπον έπλασε, για τους αγγέλους τους επίησε, για τον Υιό παρακαλώ, τι λέγει στο δεύτερο ψαλμό 7 στίχο: «Υιός μου εισή, εγώ σήμερον για γενικά σε». Ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κτίσμα όπως λένε οι αντίχριστοι χιλιαστέ, αλλά είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι γέννημα του Πατρός. Ο Απόστολος Παύλος προς Κολασαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 15 στίχο, γράφει για το Χριστό: «Ως εστίν εικόν του Θεού, του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Η λέξη πρωτότοκος σημαίνει γέννημα. Εάν ο Χριστός θα ήταν κτίσμα, δεν ήξερε ο Παύλος για να γράψει όχι πρωτότοκος, αλλά πρωτόκτιστος. Τώρα όμως ο Παύλος δεν γράφει πρωτόκτιστος, αλλά πρωτότυπος, που σημαίνει γέννημα, τον εγέννησε. Ας γυρίσουμε τώρα στην Αποκάλυψη. Στο δεύτερο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 18 στίχο, λέγει: «Και το αγγέλο της εν Θεατήρης εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού». Να, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού. Στο τρίτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 21 στίχο, ο ίδιος ο Χριστός εκεί πάλι λέγει: «Ον εικόν δώσω αυτό καθίσε μετέ μου εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Όποιος θα νικήσει σε αυτόν τον κόσμο,
λέει ο Χριστός, θα του δώσω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθισα εις το θρόνο το Πατέρα μου. Ας ερμηνεύσουμε τώρα τι σημαίνει αυτό το χωρίο. Στον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στην Λαοδικία γράψε, αυτά λέγει ο Αμήν, που σημαίνει ο αξιόπιστος μάρτυρας και αληθινός, η πηγή της δημιουργίας του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν είναι κτίσμα όπως λένε οι ψευδομάρτυρες, αλλά είναι Θεός, είναι δημιουργός, εξουσιαστής, και είναι ποτέ δυνατόν από τη μια μεριά ο Χριστός να είναι Υιός του Θεού και από την άλλη μεριά να είναι κτίσμα. Και έκανα αυτήν την ερώτηση σε κάποιον ψευδομάρτυρα του Ιαχωβά που μιλούσα μαζί του και του είπα, δε μου λες, έχεις παιδιά? Ναι, έχω, μου λέει. Πες μου, του λέω, ντόμπρα και καθαρά, το παιδί σου που γεννήθηκε από τα σπλάχνα σου, τι είναι, άνθρωπος είναι ή γάιδαρος? Καλά, μου λέει, είσαι τρελός? Όχι, σε ρωτώ, τι είναι το παιδί σου? Και μου λέει, ενώ εγώ είμαι άνθρωπος και το παιδί μου είναι άνθρωπος. Ναι ρε μπουνταλά, του λέω, 7 ώρες μελάω μαζί σου, 100 μαρτυρίες ανέφερα από την Αγία Γραφή για τη θεότητα του Χριστού και από άλλα εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όπως, του λέω, ο άνθρωπος γεννάει άνθρωπο, το πρόβατο γεννάει αρνή, η γίδα γεννάει κατσικάκι, έτσι και ο Θεός γεννάει Θεό. Ο Χριστός δεν είναι κτίσμα, του λέω, αλλά είναι Θεός. Μόνον την πρώτη επιστολή του Ιωάννου που έχει 5 κεφάλια και 105 στίχους, παραπάνω από 20 φορές εκεί ο Ευαγγελιστής γράφει ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός. Ένα άλλο χωρίο που παραρμηνεύουν οι ψευδομάρτυρες είναι στο 13ο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, 32 στίχο. Λέγει εκεί ο Χριστός, περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας οδείς είδεν ο δε οι άγγελοι εν ουρανώ, ο δε ο Υιός ημί ο Πατήρ. Εδώ ο Χριστός μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι κατά την ημέρα εκείνη κανείς δεν ξέρει, και αναφέρει και τον εαυτόν του, ούτε ο Υιός σαν άνθρωπος λέγει. Και αυτό το χωρίο, αγαπητοί φίλοι, οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά το έχουν για μεζέ, και όταν θέλουν να κατηγορήσουν την θεότητα του Χριστού αμέσως το αναφέρουν και λένε, να, ο Ιησούς δεν είναι Θεός επειδή δεν γνωρίζει μερικά πράγματα. Αλλά ερωτώ τους ψευδομάρτυρας, όταν ο Χριστός είπε στην Σαμαρίτιδα, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εθάδε, μήπως ο Χριστός δεν ήξερε ότι δεν είχε άνδρα? Ήξερε, αλλά της είπε έτσι για να την οδηγήσει στη μετάνοια. Πάλιν ερωτώ τους ψευδομάρτυρας, όταν ο Χριστός είπε στις αδελφές του Λαζάρου, πού τεθήκατε αυτόν, μήπως ο Χριστός δεν ήξερε τον τάφον που τον είχαν βάλει? Ήξερε, αλλά είπε έτσι για να οδηγήσει τους Ιουδαίους στον τάφον για να ειδούν το θαύμα της Αναστάσεως για να πιστεύσουν. Ήξερε, ενώ προηγουμένως ο Χριστός είχε πει στους Αποστόλους, Λάζαρος ο φίλος ημών απέθανε. Πάλιν ερωτώ τους ψευδομάρτυρας, όταν ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη είπε ότι είσαι ξημών παραδώσιμε, ένας από σας θα με παραδώσει εκείνος που τρώγει μαζί μου, μήπως δεν ήξερε ότι θα τον παραδώσει ο Ιούδας? Ήξερε, αλλά μίλησε έτσι ο Χριστός για να τον οδηγήσει στην μετάνοια.
πάλιν ερωτώ τους ψευδομάρτυρας. Όταν ο Θεός φωνάζει στον παράδεισο τον Αδάμ και του λέγει «Αδάμ, πού ή?», μήπως ο Θεός δεν ήξερε, δεν έβλεπε τον Αδάμ που ήταν κρυμμένος στα δέντρα του παραδείσου? Τον έβλεπε, αλλά μίλησε έτσι ο Θεός για να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Και τέλος, πάλιν ερωτώ τους ψευδομάρτυρας, όταν ο Θεός είπε στο Κάιν, «Πού έστειν Άβελ ο αδελφός σου?», μήπως ο Θεός δεν ήξερε ότι τον είχε φωνεύσει? Ήξερε, αλλά μίλησε έτσι για να τον οδηγήσει στην μετάνοια. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Χριστός εδώ σκοπίμως είπε ότι ούτε ο Υιός σαν άνθρωπος δεν θα γνωρίζει περί της Δευτέρας Παρουσίας, επειδή ήξερε ο Χριστός ότι θα σηκωθούν όλες αυτές οι αιρέσεις και μάλιστα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά για να πλανήσουν το λαό του. Γι' αυτό έβαλε και τον εαυτόν του μέσα, ότι σαν άνθρωπος ούτε ο Υιός τα γνωρίζει. Ο Θεός, ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα επειδή είναι Θεός, αλλά είπε έτσι διότι προηγουμένως είχε πει «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσωσι σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς». Έτσι ήξερε και ξέρει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά μίλησε έτσι για να μην μπορούν οι άνθρωποι να διορίσουν την ημέρα πότε θα γίνει. Και ερωτώ τους ψευδομάρτυρας, ας υποθέτουμε ότι ο Χριστός δεν γνωρίζει πότε θα γίνει σαν άνθρωπος, πώς αυτοί όμως βάζουν χρονολογίες και λένε ότι θα γίνει τότε ή τότε? Λίγο φόβο Θεού και ντροπή ανθρώπων αν θα είχαν, δεν θα πίστευαν αυτά που πιστεύουν. Ένα άλλο χωρίο που παραμνηνεύουν είναι στο 19ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στίχοι 16-17. Όταν ο πλούσιος νέος του Ευαγγελίου είπε στο Χριστό, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον?», ο δε είπεν αυτό, «Τι με λέγεις αγαθόν? Οδείς αγαθός ημιείς ο Θεός». Να φωνάζουν οι ψευδομάρτυρες, ο ίδιος ο Ιησούς Κύριον Ιησού Χριστόν ποτέ δεν αναφέρουν, αλλά έτσι απλά. Ο ίδιος ο Ιησούς μας διδάσκει ότι δεν είναι Θεός επειδή δεν είναι αγαθός. Γιατί όμως ο Χριστός εμίλησε έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή δεν τον πίστευε ότι είναι Θεός. Και πολλές φορές βλέπουμε τον Χριστό να μιλάει με τους ανθρώπους σαν άνθρωπος. Να ένα παράδειγμα. Με το διάλογο στην Σαμαρίτιδα λέγει «Εμείς προσκυνείτε, ο ουκ είδατε, εμείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν». Εσείς, λέγει στη Σαμαρίτιδα, προσκυνείτε αυτό που δεν γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι, μιλάει σαν Ιουδαίος, προσκυνούμε αυτό που γνωρίζουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους. Και όταν στη συνέχεια η Σαμαρίτιδα λέγει «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός», αμέσως ο Χριστός αναφέρει τον εαυτόν του και λέγει «Εγώ είμαι ο λαλόνση, εγώ είμαι που μιλάω μαζί σου». Έτσι είπε σε αυτόν τον άνθρωπο, «Επειδή δεν με πιστεύεις ότι είμαι Θεός, γιατί με ονομάζεις αγαθόν?», ότι μόνον ο Θεός είναι αγαθός. Αλλά επειδή οι ψευδομάρτυρες θέλουν να κατηγορήσουν τη θεότητα του Χριστού, μήπως η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι αγαθός? Ναι, μας διδάσκει. Ας ανοίξουν τα όργανα του Σατανά την πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 3 στίχο, που λέγει «Υπερ εγεύσαστε ότι
Χριστός ο Κύριος. Η λέξη Χριστός με ήττα σημαίνει αγαθός. Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός αγαθός ο Κύριος. Είναι ο Χριστός αγαθός. Ένα άλλο χωρίο που παραρμηνεύουν οι ψευδομάρτυρες είναι στο 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 28 στίχο. Ικούσατε ότι εγώ είπων ημίν, υπάγω και έρχομαι προς εμάς. Ή αγαπάτε με εχάρεταν ότι είπων πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζω μου εστί. Εδώ το μίζω μου μεγαλύτερός μου, οι ψευδομάρτυρες φωνάζουν και λένε, να ο Ιησούς δεν είναι Θεός, δεν είναι ίσα με τον Θεό, είναι κατώτερος από τον Θεό. Καθώς είπα, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Χριστός πολλές φορές μιλάει σαν άνθρωπο, έτσι και εδώ μιλάει σαν άνθρωπο. Εάν θα διαβάσουμε την πρώτη περικοπή από το 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννην, θα ειδούμε εκεί ότι ο Χριστός μιλάει σαν Θεός. Δεν τον καταλαβαίνουν όμως οι μαθητές, γι' αυτό στη συνέχεια αναγκάζεται να μιλάει σαν άνθρωπος. Και πράγματι ο Χριστός επειδή φόρησε την ανθρώπινη φύση και έγινε άνθρωπος, σαν άνθρωπος είναι κατώτερος από τον Πατέρα, αλλά σαν Θεός είναι ίσα με τον Πατέρα, καθώς ο ίδιος αλλού λέει, εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ένα άλλο χωρίο που παραρμηνεύουν οι ψευδομάρτυρες είναι στο 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 3 στίχο. Αυτή δε εστίν αιώνιος ζωή είναι να γνωσκωσίσαι τον μόνον αληθινό Θεόν και ον απέστελας Ιησού Χριστόν. Να φωνάζουν οι ψευδομάρτυρες, ο ίδιος ο Ιησούς λέγει ότι μόνον ο Θεός είναι αληθινός, άραγε ο Ιησούς δεν είναι αληθινός Θεός. Αλλά εάν αυτοί θέλουν να κατηγορήσουν την θεότητα του Χριστού, μήπως η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός? Ναι, μας διδάσκει. Ας ανοίξουν την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, 20 στίχο, που λέγει εκεί, είδαμε δε ότι ο Υιός του Θεού οίκει και δέδωκεν ημίν διάνοια ή να γινώσκουμε των αληθινών και εσμέν εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος.